να δούμε λίγο την μεταβολή που ονομάζεται η σοβαρή μεταβολή. Εντάξει, το όνομα δεν παραπέμπει ακριβώ στο τι παραμένει σταθερό, όμω η λέξη βάρο στη φυσική έχει και την έννοια τη πίεση. Οπότε η σοβαρή μεταβολή σου λέω εξ αρχή ότι είναι εκείνη στην οποία η πίεση του αερίου θέλουμε να παραμείνει σταθερή. Λοιπόν, να σου δείξω έναν τρόπο με τον οποίο η πίεση μπορεί να μείνει σταθερή ενό αερίου. Φαντάζομαι ότι έχει ένα δοχείο κατακόρυφο και η πάνω πλευρά του δοχείου κλείνεται από κάποιο έμβολο. Το έμβολο αυτό όμω είναι κινητό, δηλαδή μπορεί να κινηθεί πάνω κάτω αν θέλει. Και κάτω από το έμβολο υπάρχει ένα αέριο. Τώρα, το έμβολο γιατί ισορροπεί, γιατί μένει ακίνητο. Μένει ακίνητο για ένα προφανή λόγο. Προς τα κάτω δέχεται δύο πιέσεις. Αν το σκεφτεί, προς τα κάτω δέχεται την πίεση της ατμόσφαιρας. Μην ξεχνάς ότι εδώ απ' έξω υπάρχει η ατμόσφαιρα υποτίθεται, έτσι, άρα υπάρχει και η πίεση τη ατμόσφαιρας και η πίεση του βάρους του εμβόλου. Διότι το έμβολο υποτίθεται ότι έχει κάποιο, εμβο... βάρος. Έτσι. Αυτό εδώ το εμβολάκι έχει κάποιο βάρος. Άρα το αέριο δέχεται προς τα κάτω την ατμοσφαιρική πίεση και την πίεση του βάρους. Προς τα πάνω όμως ασκεί το ίδιο το αέριο μία πίεση. Αυτή είναι η πίεση του αερίου. Η πίεση του αερίου. Λοιπόν, είναι προφανές ότι το έμβολο θα μένει ακίνητο όταν η πίεση του αερίου είναι ίση με τις δύο άλλες, με το άθροισμα των δύο άλλων, δηλαδή με την ατμοσφαιρική που σπρώχνει προς τα κάτω συν την πίεση του βάρους που επίσης σπρώχνει προς τα κάτω. Αν όμως παρατηρήσεις ε, και θυμηθείς λίγο ε, απλούς κανόνες φυσικής, η ατμοσφαιρική πίεση είναι μια ένας συγκεκριμένος αριθμός, έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια τη ε, θάλασσα είναι μία ατμόσφαιρα. Και η πίεση του βάρου είναι η πίεση του βάρου του εμβόλου, που επίση, αν εσύ δεν αλλάξει το βάρο του εμβόλου, θα, είναι, θα έχει μία συγκεκριμένη σταθερή τιμή. Άρα, αυτό το άθροισμα είναι το άθροισμα δύο αριθμών σταθερών. Συνεπώ, το αποτέλεσμα θα είναι σταθερό. Άρα, η πίεση του αερίου με αυτέ τι συνθήκε, με ένα κατακόρυφο δοχείο που έχει ένα κινητό έμβολο, θα παραμένει σταθερή. Αν λοιπόν εσύ με κάποιο τρόπο εδώ, ε, αποδίδοντας του κάποια θερμότητα, έτσι, πα εσύ και του αποδώσει ένα ποσό θερμότητα στο αέριο, Q, τότε ναι, μεν το έμβολο, ε, το αέριο ε, θα εκτονωθεί, δηλαδή θα αυξήσει τον όγκο του, θα σπρώξει το έμβολο προ τα πάνω, σε όλη όμω τη διάρκεια τη κίνησή του, η πίεση του αερίου θα παραμένει σταθερή. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε ποιε είναι οι εξισώσει στην ισοβαρή η πρώτη βασική εξίωση θα προκύψει και πάλι από την καταστατική εξίωση των αερίων. Εάν υποθέσουμε ότι εμεί δώσουμε ένα ποσό θερμότητα στο αέριο, μεταβάλλοντά του τη θερμοκρασία, εμεί θέλουμε να δούμε τι θα κάνει ο όγκο σε σχέση με τη θερμοκρασία. Αν γράψω λοιπόν και πάλι δύο φορέ την καταστατική εξίωση, P1 επί V1 ίσον η επί R επί τα για την προηγούμενη κατάσταση, και P2 επί V2 ίσον ή επί R επί τα 2 για την επόμενη κατάσταση και διαιρέσω αυτές τις δύο εξώσεις κατά μέλη. Αυτό το είδαμε τη διαδικασία και στην περίπτωση της ε, ισόχωρης μεταβολής, έτσι. Τότε αυτό που θα συμβεί θα είναι το εξή. Το ήτα και το R θα διαγραφούν. Η πίεση θα διαγραφεί γιατί υποτίθεται ότι έχουμε διατηρήσει, έχουμε την κατάσταση αυτή οπότε η πίεση διατηρείται. Και θα μείνει το πηλικο β V1 προς V2 ίσον τα φένα προς τα V2. Και αν αυτή την ισότητα τη γράψουμε λίγο διαφορετικά, V1 προς τα F1 πάω αυτό κάτω και αυτό πάνω, ίσον V2 προς τα 2, από εδώ προέκυψαν δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι αυτός είναι ο τύπος της ισοβαρούς και δεύτερον, ότι ο όγκος με τη θερμοκρασία είναι μεγέθη ανάλογα. Και φυσική να μην ήξερε φαίνεται και διαστητικά. Αν εσύ αποδώσεις ένα ποσό θερμότητα στο αέριο, θα το αυξήσει τη θερμοκρασία του αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα για να μείνει η πίεση σταθερή, το αέριο να εκτονωθεί, δηλαδή ο όγκο του να μεγαλώσει. Άρα, ο όγκο και η θερμοκρασία είναι μεγέθη ανάλογα, αν θέλουμε η πίεση να παραμένει σταθερή. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό. Πάμε στο δεύτερο. Πόσο έργο παράγει το αέριο. Το έργο που παράγει ένα τέτοιο αέριο είναι προφανές εφόσον η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή ότι θα είναι P επί Αυτό σε λίγο θα το δείξω και από το διάγραμμα. Από το διάγραμμα πίεση όγκου, το έργο που παράγει το αέριο είναι P επί Η πίεση επί τη μεταβολή του όγκου του. Έτσι. Ε, θα το δεις από το διάγραμμα γιατί είναι εύκολος ο τρόπος απόδειξης αυτού του τύπου από το διάγραμμα PV Πάμε στο τρίτο Πόσοι, ποια θα είναι, ποιος, πώς θα γραφτεί ο πρώτος νόμος θερμοδυναμικής. Ο πρώτος νόμος θερμοδυναμικής θυμίζω ότι είναι Q ίσον δ o και W. Δ o και W. Και στην περίπτωση της, σοβαρού ισόχωρης, μεταβ... της σοβαρούς μεταβολής που μελετάμε, προκύπτει ότι καταρχήν ο τύπος γράφεται ολόκληρο, διότι έχουμε και θερμότητα και μεταβολή εσωτερικής ενέργειας και παραγωγή έργου. Συνεπώς αυτός μπορεί να γραφτεί QP ίσον σου θυμίζω ότι το ου για οποιαδήποτε μεταβολή είναι ηττα σε β ΔΤ, συν και το έργο όπως δείξαμε παραπάνω είναι π επί ΔΒ. Έτσι λοιπόν από εδώ προκύπτει αφενός με ένας τύπος χρήσιμος. Θα δεις ότι αυτός ο τύπος μπορεί να γραφτεί και στη μορφή QP, ίσον ήτα σε π ΔΤ. Σε λίγο θα σου δείξω πώς από εδώ μπορούμε να πάμε σε αυτόν εδώ τον τύπο. Λοιπόν, ε, ε, αυτός είναι ο τύπος λοιπόν της θερμότητας, υποσταθερή πίεση, αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβεις τη φυσική που υπάρχει. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα, έτσι. Εμείς δίνουμε ένα ποσό θερμότητας στο αέριο και το αέριο κάνει δύο δουλειέ. Η μία δουλειά που κάνει είναι να πάρει αυτή τη θερμότητα και να μεταβάλει την εσωτερική του ενέργεια, άρα να αυξήσει τη θερμοκρασία του Ταυτόχρονα όμω θα παράξει και κάποιο έργο. Άρα η θερμότητα που εμεί δίνουμε μετατρέπεται κατά ένα μέρο σε αύξηση τη εσωτερική ενέργεια και κατά το υπόλοιπο μέρο σε παραγωγή έργου. Συνεπώ, λογικό είναι ότι εδώ γράφει Q ίσον ΔΕΛΤΑ και Λοιπόν, πάμε στο τρίτο τέταρτο που είναι τα διαγράμματα. Στα διαγράμματα, ΔΕΛΤΑ. Πάλι μπορεί να κάνει τρία διαγράμματα. Έτσι πέττε, πίεση θερμοκρασίας, πέττε και βέτε. Λοιπόν, αν θυμάσαι και πάλι ότι αυτό που μένει σταθερό είναι η πίεση, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Λοιπόν, η πίεση λοιπόν μένει σταθερή. Συνεπώς, τα δύο πρώτα διαγράμματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Αφού η πίεση μένει σταθερή, το αέριο κινείται από μια κατάσταση 1 σε μια κατάσταση 2 από έναν όγκο V1 σε έναν όγκο V2, αλλά υπό σταθερή πίεση. Έτσι, μένοντα η πίεση του σταθερή. Το ίδιο θα γίνει και με το 5 διάγραμμα. Θα είναι μια ευθεία γραμμή, είτε προ τα δεξιά είτε προ τα αριστερά, διότι και πάλι η πίεση μένει σταθερή και το αέριο πηγαίνει από μια κατάσταση τα φένα σε μια κατάσταση τα 2. Πάλι είτε προ τα δεξιά είτε προ τα αριστερά. Και στο τελευταίο διάγραμμα, όγκου θερμοκρασίας, ε, τα μεγέθη συμφωνήσαμε προηγούμενο ότι είναι ανάλογα. Άρα στο διάγραμμα VT θα είναι μια ευθεία που θα ανεβαίνει προ τα πάνω. Το αέριο πηγαίνει από μια κατάσταση ταφ1 σε μια κατάσταση ταφ2, όπου ο όγκο από V1 γίνεται V2. Και είναι μεγέθη ανάλογα. Άρα είναι μια ευθεία προ τα πάνω ή προ τα πίσω. Τώρα να δούμε λίγο τα δύο προηγούμενα που είπαμε για το έργο καταρχήν. Στο διάγραμμα PV, το έργο είναι το εμβαδόν κάτω από τη γραφική παράσταση. Ε, από εδώ φαίνεται καθαρά ότι το εμβαδόν αυτό είναι βάση επί ύψος, βάση επί ύψος. Αν δεν κάνω λάθος όμως η βάση είναι V2 V1. Έτσι, η βάση είναι αυτό το κομμάτι. Άρα είναι V2 V1, επί και το ύψος είναι η πίεση. Το ύψος είναι αυτό, έτσι. Αυτό εδώ το κομμάτι. Βάση επί ύψος ε, Και μόλις τώρα αποδείξαμε ότι το έργο είναι π επί δελταβέ. Β2 πλην είναι το δελταβέ. Αυτό λοιπόν είναι το έργο του αερίου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλω να σου δείξω. Και το δεύτερο ήταν πώς μπορούμε από αυτό τον τύπο να πάμε σε αυτό τον τύπο. Λοιπόν, και εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Το QP συμφωνήσαμε ότι είναι ητα σε V δελτα T συν π επί δελτα β. Όμως Αν το ήτα σε β τ Το αφήσω όπως είναι Το π επί δελτα β Γράφεται ήτα επί ερ επί δελτα τ Έτσι Από την καταστατική π επί δελτα β θα είναι ήτα ερ δελτα τ Αν από εδώ βγάλεις κοινό παράγοντα Το ήτα επί δελτα τ Θα μείνει μέσα σε β και αρ. Όμως σε β και αρ, είναι το σε Είναι η ειδική θερμότητα υπό πίεση. Συνεπώ, το QP είναι η σε π δελτα τ. σε π δελτα Έτσι, ο τύπο αυτό προκύπτει στην πραγματικότητα από τον ε, πρώτο νόμο τη θερμοδυναμικής, έτσι, από την αρχή διατήρηση ενέργεια. Ότι το Q είναι δελτα και W. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνοντας για να το κλείσουμε, η ισοβαρής μεταβολή χαρακτηριστικό της είναι ότι η πίεση πρέπει να μείνει σταθερή. Ο όγκος με τη θερμοκρασία είναι ανάλογα, μεγέθη. Η, η ισοβαρής έχει φυσικά έργο. Η θερμότητά της δίνεται από τον τύπο ισον Δελτα, και W, ισοδύναμα από αυτούς τους δύο τύπους. Έτσι. Και τα διαγράμματά της πάλι να τα σκέφτεσαι με βάση τη λογική. Όλα τα διαγράμματα στη φυσική προκύπτουν με λίγη σκέψη, έτσι, με τη λογική. Αφού η πίεση είναι σταθερή και ο όγκος είναι ανάλογος της θερμοκρασίας, προκύπτουν αυτά τα τρία διαγράμματα. Λοιπόν, καλό διάβασμα.